Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV New GR 2. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω τα καινούργια επεισόδια για τις άγριες μέλισσες. Επεισόδιο 29, το οποίο θα παιχτεί στις οθόνες μας στις 15 Νοεμβρίου. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Πάμε όμως να δούμε τα επεισόδια. Επεισόδιο 29, το οποίο θα προβληθεί 15 Νοεμβρίου. Οι αφίσες έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο διαφάνι. Ο Ακύλας αναθέτει στο μελέτη να λύσει το πρόβλημα της υπατίας καφά. Ενώ η Βιολέτα κατηγορεί τον Κυριάκο για σπιούνο, την ώρα που η Μυρσίνη προσπαθεί να συμφιλειωθεί με τον Δούκα. Εκείνος της κάνει μια προσδόκητη πρόταση για ένα ταξίδι. Ο Λάμπρος αποκαλύπτει το μυστικό του στον Αντώνη. Από την άλλη ο Προκόπης προχωράει το σχέδιό του για να τον δικαιώσει. Το ραντεβού με τον Νικηφόρο και τη Ρένα είναι ελπιδοφόρο. Μια μεγάλη έκπληξη τον περιμένει στο μαγαζί. Η Ελένη απεγνωσμένη ψάχνει τρόπο να βοηθήσει τον Λάμπρο και σκέφτεται σοβαρά να εμπιστευτεί τον Ζάχο. Επεισόδιο 30, 16 Νοεμβρίου. Οι προσπάθειες του Πέτρου και της Ασημίνας να αποσπάσουν πληροφορίες από την υπάτια σκαφά πέφτουν στο κενό. Την ίδια προσπάθεια θα κάνει και ο Ζάχος για να φτάσει στην πολυπόθητη αλήθεια. Η Βιολέτα και ο Κυριάκος εμένουν στην απόφασή τους να σταματήσουν να συνεργάζονται. Μέσα σε όλα αυτά, ο Δούκας και η Μυρσίνη ετοιμάζονται για το ταξίδι τους στο Παρίσι. Ο Μελέτης με τον Ακύλα θα έχουν την πρώτη τους φοδρή σύγκρουση. Η άφιξη ενός μυστηριώδους άντρα και ένας θάνατος που κανείς δεν ξέρει αν είναι ατύχημα ή δολοφονία, φέρνουν και πάλι τα πάνω κάτω. Ποιος λέτε να είναι αυτός ο άντρας? Αν θέλετε σχολιάστε από κάτω. Τα νέα του απρόσμενου θανάτου σκάνε σαν βόμβα στο διαφάνι και θα τους συγκλονίσουν όλους, ενώ η Ελένη και ο Πέτρος είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. Επεισόδιο 31, 17 Νοεμβρίου. Ο Ζάχος γνωρίζει το Μαρίνο Ξανθό, που καταφέρνει να του ρίξει στάχτη στα μάτια, για τις δολοφονίες των βελών της ΕΑΚ. Ο Κυριάκος κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στον Κωνσταντή και τον Νικηφόρο. Την ίδια στιγμή ο Δούκας και η Μυρσίνη στο Παρίσι έρχονται ξανά κοντά, αφήνοντας στην άκρη το παρελθόν, με αποτέλεσμα να περάσουν στιγμές ξεγνιασάς. Ο Βαρουξής μοιράζεται με τον Λάμπρο ένα παρότολμο σχέδιο, ενώ στο καφενείο η επιστροφή του Προκόπη αναστατώνει το χωριό. Η μέρα της πρεμιέρας του θεατρικού έχει φτάσει. Όλα όμως δείχνουν πως θα εξελιχθεί σε πεδίο μάχης με πολλές συγκρούσεις. Ο Προκόπης επιστρέφει, άρα μένει μόνο ο Λάμπρος. Πάμε και στο τελευταίο επεισόδιο. Επεισόδιο 32 στις 18 Νοεμβρίου. Η παράσταση καταφέρνει να ολοκληρωθεί παρά την αγωνία της Δρόσος για την κατάσταση του Κωνσταντή. Κανείς όμως δεν έχει αντιληφθεί τον πραγματικό κίνδυνο που παραμονεύει στον εξώστη. Στο χωριό, η επιστροφή του Προκόπη τους γεμίζει όλους συγκίνηση, ενώ η Ελένη καταφέρνει να επιβεβαιώσει το τι είδε ο Λάμπρος στο βουνό. Η Δρόσο αποφασίζει να αναζητήσει τον Κωνσταντή και να μην φύγει από το πλευρό του μέχρι να τον δει ξανά να στέκεται στα πόδια του. «Θα είμαι κοντά σου», του λέει. Με κανέναν από τους δυο να μην μπορεί να κρύψει πλέον τα συναισθήματά του. Ενώ στη Λέρο, το σχέδιο απόδρασης του Βαρουξή βάζει το Ρηγόπουλο σε μπελάδες. Ο Ακύλας επιφυλάσσει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στο Λευτέρι. Αυτά είναι τα τελευταία επεισόδια. Θα σας ενημερώσω με επεισόδια καινούρια σύντομα. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε like και να κάνετε την εγγραφή σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά και να περάσετε υπέροχα. Γεια σας!